ειδικά στην Ελλάδα, έχουμε μια τάση να δούμε πάρα πολλά βραβεία. Τους οποίους ότι ακυρώνουμε για τη σημαντικότητα το βραβείο. Τώρα εντάξει, είναι μέρος της δουλειάς μας και μέρος της ζωής. Εγώ εδώ ήθελα να έρθω κυρίως γιατί πάντα μου αρέσει να έχω επαφή με τους νέους ανθρώπους, ειδικά με αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν με την δική μας δουλειά, έχουν αυτή τη διαστροφή. Γιατί πρόκειται περί αληθινής διαστροφή κάποιος να θέλει να ασχοληθεί με αυτόν τον χώρο, ειδικά στη χώρα μας και ειδικά σήμερα. Γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ένας άνθρωπος το θέλει βαθύτερα από μέσα, δεν μπορεί να το σταματήσει τίποτα. Καμιά φορά με ρωτάνε, μου λένε ότι εντάξει, δεν είναι τίποτα σε αυτά τα μεγάλη εμπειρία και τα χρόνια, ενασχόληση και αυτά. Τι μπορείς να πεις στους νεότερους συναδέλφους σου? Όχι πολλά, λίγα κλισέ μπορείς να τους πεις, τα οποία σε αυτή την περίπτωση τα κλισέ που αναπαράγουν συνήθως όσοι δουλεύουν έχουν κάποια μεγάλη δόση αλήθειες. Εγώ το μόνο που ήθελα να σας πω ότι θα ασχοληθείτε με αυτόν τον χώρο, να οπισθείτε με κουράγιο και πολύ μεράκι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος είναι να θεωρείτε ότι είναι σκοπός της ζωής σας να κάνετε αυτό. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Δηλαδή, η δημοσιότητα ή καλά, για χρήματα δεν συζητάμε ποτέ στην Ελλάδα, ούτε τις καλές εποχές, πόσο μάλλον τώρα. Δηλαδή, δεν είναι ούτε καν ζήτημα υποβίωσης. Δεν ξέρω ότι θα πεινάτε σε όλη σας τη ζωή ή θα πεινάτε. Τώρα, άλλη ματαιοδοξία στο να σας αναγνωρίζουν τον δρόμο γιατί έχετε παίξει τηλεόραση είναι αυτό. Αυτό είναι ένα υποπροϊόν το οποίο ενδεχομένως να είναι και ευχάριστο τις περισσότερες φορές. Απλώς υπάρχει σε ένα φυσιολογικό βαθμό. Όλοι οι άνθρωποι να κάνουν μια δουλειά. Θέλουμε να μας επιβεβαιωνόμαστε μέσα αυτό. Αυτό που λέμε αυτοπραγμάτωση. Δηλαδή, είτε είσαι δικηγόρος, πρέπει στη δουλειά σου να τα πας καλά, είτε είσαι ετοιμάσει επεισόδες, μεζέδες. Τι ωραίο που είναι αυτό εδώ το σακουλτσάκι που έδειξε το πιάτο. Μέχρι εκεί όμως. Νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έχει προβολή η δουλειά τους όπως εμείς πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω πέρα από το να ήδη να ικανοποιούνται και η δουλειά τους να είναι αποδεκτή για να είναι ικανοποιημένη για να αξίζει τον κόπο να ζουν. Με λίγα λόγια, αυτό που θέλω να σας πω για να μην με ακριβώς, είμαι φλίαρο. Τώρα σημαίνω ώρες για αυτή τη δουλειά. Αυτό θέλουμε. Σας ακούμε. Αυτό θέλουμε. Ναι. Η διαστροφή είναι ολοκληρωτική. Εντελώς. Νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε για να μην φλιαρούμε είναι να κάνουμε μια κουβέντα ανοιχτή. Αν θέλετε να με ρωτήσετε ορισμένα πράγματα, γιατί αλλιώς θα έφερα το λόγο εδώ επί ώρες. Θα σας πω ορισμένα πράγματα που δεν έχουν ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι τόσο χρήσιμα. Καλό είναι λοιπόν να μην σας πάω το χρόνο σας. Να κάνουμε μια κουβέντα, αν υπάρχει λόγος ή ενδιαφέρον. Πολύ ευχαρίστω, είμαι στη διάθεσή σας. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, το απολαμβάνω. Ωραία.